πού θα πάμε τώρα, θα πάμε σε ένα ξεχωριστό γλέντι, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δημήτριο. Σωστά. Και εκεί τι έγινε τώρα, εκεί ενώθηκαν οι ήχοι, οι μελωδίες, η ζωντάνια, η παράδοση. Το κέφι. Η διαχρονικότητα. Το πάθος. Της ποντιακής λύρας, ξεκινάω με τον Πόντο, και της κριτικής λύρας. Και γι' αυτό θα πάμε εκεί στο Στέλιο τον Μαμαλάκη, τον κύριο Μαμαλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Αγίου Δημητρίου Αττικής και μέλος του ΔΣ της Παγκριτίου Ένωσης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στη συχνότητα του Κρήτη TV. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ήταν μια πρωτόγνωρη και για μας ακόμη εμπειρία η αυτή η εκδήλωση. 2 Ιουλίου έγινε. Σκρίβω... Σωστά. Δεν σας άκουσα. 2 Ιουλίου έγινε η εκδήλωση. Έγινε ακριβώς το προηγούμενο Σάββατο, αλλά να σας πω ήταν προγραμματισμένη 3 χρόνια πριν. Αλλά μεσολάβησε αυτή η λέλαπα η υγειονομική και έτσι καθυστερήσαμε, αλλά το κάναμε. Για πείτε μας λίγο πώς... Γιατί... Ναι, ναι. Όχι... ακούω εσάς πρώτα και θα απαντήσω. Θέλω να μας πείτε λίγο το συνέστημα το οποίο κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και πώς προέκυψε αυτή εντός αγωγικών βέβαια συνεργασία Πόντου και Κρήτης. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια φιλοσοφία. Το να συνεργείς, η πολιτική συνέργεια και η συνέβρεση είναι το ζητούμενο, διότι στον πολιτισμό δεν υπάρχουν διαχωρισμοί τόπων, χρωμάτων, ηθών, αξιών. Όλοι οι τόποι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, πόσο δε μάλλον τόποι όπως είναι η Κρήτη και ο Πόντος. Και πραγματικά τολμήσαμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ξέρετε, πολιτικές εκδηλώσεις, αποκλειστικά πολιτικές εκδηλώσεις, μεταξύ Κρητών και Ποντίων έχουν γίνει αρκετές. Το να επιχειρήσεις όμως ένα γλέντι, στο οποίο επισέρχονται και οικονομικά δεδομένα, ένα πλήθος κόσμου, είναι κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια ήταν ατόλμημα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν τελικά πράγματα που αξίζει να προσπαθήσεις, ακόμη και αν υπάρχει και κάποιο ρίσκο αποτυχίας. Και ο λόγος είναι γιατί αυτό που αφήνεις αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη φορά που θα είναι σίγουρη επιτυχία. Εμείς βέβαια δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα, ευτυχώς. Είχαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Φαντάζομαι θα έχετε πλάνα ή φωτογραφίες. Βέβαια. Με αθρώα συμμετοχή κόσμου. Και αυτό που ήταν απίστευτο ήταν το πώς έγινε αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο, στις δύο μπάδες, την μπάδα την κριτική και την μπάδα την ποντιακή, που νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε τα ονόματά τους, έτσι, αν μου το επιτρέπετε. Εννοείται, πάμε. Από την πλευρά, θα ξεκινήσω από τους πόντιους, από την πλευρά των ποντίων ήταν ο Ανές Ιρμίδης με την μπάδα του που ήταν ο Περικλής ο Κατσότης, ο Νίκος Ιρμίδης και ο Γιώργος Ιωσηφίδης και από τη δικιά μας μεριά, ο Γιάννης ο Μακρυδάκης, ο Γιώργος ο Καραγιώργης, ο Σταύρος Φυλακιώτης και βέβαια ο Γιάννης ο Κακλής. Πραγματικά δώσανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν να δώσουν και ήταν μια βραδιά απίστευτη. Γεμάτη τραγούδι, χορό και εδέσματα. Γιατί ακόμη και εκεί ήταν ισότιμα τα πράγματα, ακόμη και στα εδέσματα. Ξέρετε, χρησιμοποιήσατε πριν από λίγο τη λέξη, τη φράση παρακαταθήκη. Εγώ θα το γενικεύσω λίγο. Είναι μια παρακαταθήκη και για τις επόμενες γενιές. Και για τις γενιές βέβαια που θα πάρουν τη σκυτάλη από εσάς και θα κληθούν να συνεχίσουν την παράδοση και αυτές τις ξεχωριστές εκδηλώσεις που εσείς κάνατε την αρχή και πραγματοποιείτε. Ισχύει, έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνουμε. Είναι πρώτη φορά που το κάνουμε σε επίπεδο ενός γλεδιού. Εμείς έχουμε προσπαθήσει και σε προηγούμενες δράσεις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Έχουμε κάνει συνεργασία με υπηρώτες, έχουμε παρουσιάσει το Ήπειρος και Κρήτη, έχουμε κάνει σε συνεργασία με αρκάδες τιμώντας στην επέτειο του ολοκαυτώματος του Αργαδίου τον Ιωάννη Δημακόπουλο, ένα μεγάλο ήρωα που έπεσε. Δηλαδή προσπαθούμε, διότι θεωρούμε ότι αυτές οι συνέργειες είναι που συμβάλλουν, γιατί ξέρετε, οι σύλλογοι λειτουργούν σε μια εθελοντική βάση. Το να διαπαιδαγωγείς και να δίνεις αυτήν την αίσθηση της συνεργασίας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Φαντάζομαι και νομίζω ότι αυτό είναι μια γενικότερη αντίληψη. Όλοι έφυγαν ικανοποιημένοι, όλοι ζήτησαν αυτό να επαναληφθεί. Ισχύει. Θέλουμε να ελπίζουμε να το ξανακάνουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να γνωρίζετε ότι η πόρτα της εκπομπής
είναι ανοιχτή, με το καλό να τα ξαναπούμε και να ακούσουμε αυτούς τους όμορφους ήχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία. Είναι τιμή για εμάς που μας φιλοξενήσατε. Σας ευχαριστούμε. Εννοείται, χαιρόμαστε που έχουμε ανθρώπους σαν και εσάς δίπλα μας να υποστηρίζουν και να διαφημίζουν με τέτοιο τρόπο το πολιτικό κίνημα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποχρέωσή μας, κύριε Μαμαλάκη, υποχρέωσή μας. Θεοδώρα, έχουμε λίγο το βιντεάκι, λίγο από το Γλέντι. Να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν είναι εφικτό, εκτός script βγαίνω. Μπράβο, τέλεια. Έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε τα πείσματα.